Λέει η επιστήμη πως όταν ανέβει η δημοκρασία μπορούν τα μέταλλα, έτσι δεν είναι? Και νομίζουμε πως και όταν άνθρωπος είναι απαιτητικός, όταν είναι απαιτητικός στη ζωή, όταν είναι απαιτητικός στην αναζήτηση, τότε μπορεί να έρθει σε επαφή με την αλήθεια, τότε μπορεί να έρθει σε επαφή με τον Χριστό, με τους Αγίους μας. Αυτό που είναι πρόβλημα είναι όταν δεν έχουμε αυτή την απέτηση και είμαστε μέσα στη βόλεψη, είτε αυτό λέγεται καλά οργανωμένη κοσμική ζωή, είτε εξασφαλισμένη θρησκευτική ζωή. Οπότε νομίζουμε, και αυτό βλέπουμε στους Αγίους μας, αυτό θα δούμε και στον Αββά Ισαάκ το Σύρο που θα διαβάσουμε σαν συνέχεια της προηγούμενης Τρίτης, πως χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι απαιτητικός στη ζωή, να ανεβαίνει η θέρμη της ύπαρξής του αναζητώντας και ποθώντας την αλήθεια. Λέει κάπου Αββάς Ισαάκ, και θα δούμε στη συνέχεια, πως τελικά ό,τι θέλεις κάνε άνθρωπε, αλλά ό,τι και αν κάνεις, να βρίσκεις τον τρόπο να αγαπάς τον Θεό. Το πρόβλημα του συστήματος και οποιοδήποτε είναι η νέκρωση αυτού του πνεύματος. Είναι η νέκρωση αυτής της σχέσης, είναι η νέκρωση της δυνατότητας να έρθουμε σε επαφή με την αλήθεια. Οπότε και αυτό που γίνεται τώρα και άλλα πολλά που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία ή εκτός Εκκλησίας δεν έχουν καμιά αξία και κανένα νόημα αν είναι οργανωμένα πράγματα, συστηματοποιημένα πράγματα και δεν αναδεικνύουν την ύπαρξή μας, την υπαρξιακή μας, αν θέλετε, περιέργεια προς αναζήτηση αλήθειας. Οπότε το θέμα είναι να ανέβει η θερμοκρασία. Να ανέβει η θερμοκρασία μέσα μας και να έχουμε την καλή ανησυχία. Μόνο έτσι μπορούν να γίνουν κατανοητά κάποια πράγματα κατανόητα. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει πως αυτά είναι θεωρίες και εμείς δεν έχουμε ανάγκη αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε ανάγκη πολύ απλά καθημερινά πράγματα. Δηλαδή πώς να βρούμε δουλειά, πώς να βρούμε σύντροφο ή με αυτό που έχουμε να τα βρούμε και πώς να περνούμε ήσυχα και όμορφα. Σίγουρα κανείς δεν διαφωνεί με αυτό το πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι πώς μπορεί τελικά να καταλάβουμε ότι αυτά είναι έτσι και είναι όμορφα εφόσον δεν γίνεται μία ανακύκλωση φθοράς μέσα σε αυτά τα πράγματα. Και το θέμα, και αυτό έχουμε τελικά ανάγκη, να σπάσει το φράγμα αυτό και να πάμε σε δρόμους που μας κάνουν ικανούς του να μετέχουμε στην αλήθεια, στα μυστήρια της ζωής. Το θέμα τελικά δεν είναι να έρθουμε εδώ στον κόσμο και να περάσουμε όμορφα και άνετα και χαλαρά. Ούτε και αυτό είναι άσχημο τελικά. Αλλά όμως το πράγμα πρέπει να πάει παραπέρα. Και εν τέλει το πρόβλημά μας δεν είναι γιατί έχουμε προβλήματα ή δεν έχουμε, αλλά γιατί όλη η ζωή μας είναι μια ανακύκλωση φθοράς. Έτσι όπως είναι οργανωμένη. Και δεν φταίνε τα λίγα ή τα πολλά προβλήματα. Φταίει το ότι δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία της ύπαρξής μας, ούτως ώστε να θέλει να σπάσει αυτό το φράγμα που μας εμποδίζει να πάμε στο παραπέρα. Και επομένως είναι άσχετα τα πράγματα στη ζωή μας και στην Εκκλησία αν ορίζονται ως συντηρητικά ή ως φιλελεύθερα. Ο άνθρωπος βαθιά μέσα του υποθεί κάτι άλλο. Πώς μπορεί να σπάσει αυτό το φράγμα που το δεσμεύει και δεν τον αφήνει να πάει στην πορεία, στην πορεία του, στην πορεία της αναζήτησης ζωής, της αλήθειας, του φωτός. Ας πούμε τελικά ότι ο πολιτισμός μας δίνει ωραία πράγματα. Και τα θρησκευτικά ίσως συστήματα με τους διάφορους νόμους και τους διάφορους θεσμούς μας δίνουν ίσως ωραία πράγματα. Αλλά τελικά όμως μένει ανοιχτή μπροστά μας μία απειλή, ο θάνατος. Και τελικά αυτός ο πολιτισμός ή αυτό το θρησκευτικό σύστημα μπορεί να σε ανακουφίζει. Μπορεί
να σου δίνει δυνατότητες να γίνεις δημιουργικός. Να δημιουργήσεις και εσύ και ο ίδιος και να δημιουργείς πράγματα. Αλλά όμως σε αυτήν την ανοιχτή απειλή μπροστά μας στον θάνατο, ο πολιτισμός μας έχει να μας δώσει ένα μπουκέτο λουλούδια και λίγα καλά λόγια. Το θέμα είναι τελικά πώς αντιμετωπίζουμε αυτόν τον εχθρό. Και θα πει κάποιος, κοίταξε, η επιστήμη καλά βαδίζει, αφού προσπαθεί, και αυτό ίσως είναι το βαθύτερο πόθος, να νικήσει τον φθορά, τον χρόνο και τον θάνατο. Επομένως καλά είναι. Αλλά όμως το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο αυτό. Η έννοια του θανάτου δεν είναι αυτή μόνο ως έννοια βιολογικού θανάτου, που είναι μια μνήμη του υπαρξιακού θανάτου που μας διεγείρει, γίνεται αφορμή προς αναζήτηση αυτής της νίκης του θανάτου. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά από προσωπική εμπειρία ότι υπάρχουν και νεκροί ζωντανοί, και είμαστε εμείς. Είμαστε ζωντανοί, είμαστε και νεκροί. Και επομένως αυτό που θέλουμε δεν είναι μια δύναμη ανθρώπινη που να υπερβεί ίσως την βιολογική φθορά, αν είναι αυτό δυνατόν, αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε όντως ζωντανοί. Και αυτό είναι που λέμε να σπάσει αυτό το φράγμα της ανακύκλωσης φθοράς και να γίνουμε ζωντανοί, εφόσον μετέχουμε στη χάρα της Αναστάσεως, εφόσον κοινωνούμε την ζωή που σε ανασταίνει και σε ζωοποιεί. Και τελικά το θέμα είναι, και αυτή είναι η νίκη του θανάτου, και αυτή είναι η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης του θανάτου, να κοινωνείς την αναστάσιμη χαρά που κάνει συντρίμια το θάνατο. Και κάνει συντρίμια τον θάνατο, τον θάνατο ως απουσία ζωής, τον θάνατο ως ανυπαρξία, τον θάνατο ως αναπηρία εσωτερική, τον θάνατο ως ανικανότητα και αναπηρία που να αγαπάς. Επομένως, εφόσον το πράγμα πάει εκεί, είναι παραπέρα και από τα συστήματα της επιστήμης, πάνω από το σύστημα της ανθρώπινης δύναμης, πάνω από τον πολιτισμό μας και πάνω από τα θρησκευτικά μας συστήματα. Αυτό που ποθεί βαθύτερα ο άνθρωπος είναι πώς μπορεί τελικά να έρθει σε επαφή με την αλήθεια. Να έρθει σε επαφή με τη ζωή, με την αναστάσιμη ζωή. Όπως είναι αμαρτία ο κόσμος και ο πολιτισμός που μας προβάλλει άλλα μεγέθη ζωής, αμαρτία μπορεί να είναι και η χριστιανική μας ιδιότητα ή η χριστιανική πρόταση που εξαντλείται σε 5-10 πράγματα που σε εξασφαλίζουν και σε κάνουν να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και να είσαι εσωσμένος. Αλλά η έννοια του εσωσμένους είναι η ύπαρξη με έννοια κεραία, είναι ολόκληρη. Και είναι ολόκληρη εφόσον σχετίζεται με το όλον, με την αλήθεια, με τον Χριστό. Άρα το συμφέρον της ψυχής μας είναι η δυνατότητα να μετέχουμε στο όλον. Είναι η δυνατότητα να κυρνούμε της αναστάσιμης χαράς. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι όπως εμείς φανταζόμαστε, δηλαδή βρίσκω ένα κουμπί, το πατάω και γίνεται όλα μαγικά. Αυτά είναι ναρκωτικές απόψεις. Είτε αυτό είναι μια ουσία συγκεκριμένη, είτε ένας τρόπος σκέψεως, που μπορεί να είναι και θρησκευτικός τρόπος σκέψεως. Γιατί δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον που κάνει χρήση ναρκωτικών, όταν και εμείς στην Εκκλησία σαν ναρκωτικό τη χρησιμοποιούμε. Κάνουμε 5-10 πράγματα για να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε ή να πάνε καλά οι δουλειές μας. Έτσι όπως τις έχουμε στο κεφάλι μας. Επομένως, όλα αυτά μπορεί να είναι τέλεια αμαρτίες. Γιατί αυτό που έχουμε ανάγκη είναι μια εσωτερική γνησιότητα και εντιμότητα με αυτό που μας προσκάλεσε και μας προκάλεσε ο Χριστός, τη δυνατότητα να γίνουμε θεοί κατά χάρη, η δυνατότητα να κοινωνούμε του προσώπου του, της αναστάσιμης χαράς που πηγάζει από το πρόσωπό του. Αυτό είναι το συγχώρο της ψυχής μας. Αυτό απέχει από οποιαδήποτε πράγματα έχουμε στο κεφάλι μας και φανταζόμαστε. Παραδείγματος χάρη, έρχεται κάποιος στην Εκκλησία και έχει οργανώσει τη θρησκευτική του σκέψη με έναν άλλο τρόπο και καταθέτει στην εξομολόγηση το πρόβλημά του, τις σκέψεις του, τους λογισμούς του. Εντάξει, όλα καλά είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά κατά πόσο όμως ο άνθρωπος είναι έτοιμος
να γίνει απαιτητικός. Και κατά πόσο ο άνθρωπος είναι έτοιμος να μην είναι δειλός. Γιατί είναι δειλία το να μην προσδοκεί στην αλήθεια. Και αυτή η δειλία φέρνει τη ραθυμία. Και η ραθυμία οδηγεί στην κόλαση. Δηλαδή το ότι είμαστε ράθυμοι, λέγεται ότι μια κύρια αιτία της αμαρτίας μας είναι η έπαρση, η υπερηφάνεια και η ραθυμία. Μα γιατί είμαστε ράθυμοι και δεν έχουμε όρεξη, δεν έχουμε κίνητρο μπροστά μας. Και δεν έχουμε κίνητρο γιατί αποκλείσαμε εμείς τον εαυτό μας από τη δυνατότητα του κίνητρου, που είναι η δυνατότητα να γευτούμε την αλήθεια. Και το αποκλείσαμε γιατί είμαστε δειλοί. Δεν πιστεύουμε σε αυτή τη δυνατότητα. Και έτσι θέλουμε απλώς να είμαστε εξασφαλισμένοι στη συναισθηματική μας κατοχήρηση σε μια σχέση που θεοποιούμε ή στα υλικά μας αγαθά ή στις επενδύσεις μας που νιώθουμε ισχυροί όταν εξασφαλίσουμε και τη συναισθηματική σχέση. Είτε όταν όλα αυτά τελειώσουν και πλησιάζει ο θάνατος, εξασφαλιζόμαστε πίσω από 5 θρησκευτικούς κανόνες για να είμαστε σίγουροι για τον παράδεισο. Αυτό όμως τελικά είναι ένας αποκλεισμός από την αληθινή ζωή. Ο Χριστός θέλει αυτή τη γνησιότητα του να είμαστε απαιτητικοί και να μην είμαστε δειλοί μπροστά σε αυτή τη δυνατότητα της εκπλήρωσης της απαίτησής μας. Γιατί αυτό θα νεκρώσει την ύπαρξή μας. Θα μπλοκάρουν οι αισθήσεις μας. Θα μπλοκάρουν οι δυνάμεις μας και θα γίνουμε ράθυμοι. Και δεν θα έχουμε όρεξη να ζήσουμε. Δεν θα έχουμε όρεξη να αγαπήσουμε και άρα δεν θα έχουμε όρεξη να χαρούμε. Οπότε νομίζουν ότι χρειαζόμαστε παιδαγωγούς σε αυτή τη ζωή. Και οι παιδαγωγοί δεν είναι αυτοί που μιλάνε, αλλά αυτοί που ζουν. Και αυτοί που ζουν οι αγίοι μας. Και ένας τέτοιος είναι ο Βάσης Σάκος Σύρους που θα δούμε. Οπότε χρειάζεται να δούμε ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Ή αν θέλετε το συμφέρον της ζωής μας. Να δούμε λοιπόν. Εμείς συνηθίζουμε να απαιτούμε συνταγές στα προβλήματά μας που εύκολα να οδηγούν στη λύση. Όταν μάλιστα πλησιάζει κάποιος των πνευματικών ή οποιονδήποτε άνθρωπο που απαιτεί μια συμβουλή, ζητεί να είναι πρακτικός. Και πρακτικός ξερτινούμε, να το πούμε ή να μας πούνε 5-10 συνταγές πράγματα να κάνουμε και τέλειωσε ιστορία. Αυτό όμως δεν είναι πρακτικότητα. Είναι προσβολή των δυνατοτήτων μας. Αυτό που έχουμε ανάγκη και τελικά αυτό δίνει ο αληθινός παιδαγωγός είναι μια ευκαιρία να αναπτυχθούμε. Μια ευκαιρία να δραστηριοποιήσουμε την ελευθερία μας και να λάβουμε την ευθύνη μας. Δηλαδή δεν παιδαγωγείς το παιδάκι σου ή το σύντροφό σου αν του υποδεικνύεις τι θα κάνει και του υποδεικνύεις το λάθος. Αλλά όταν γίνεις ένα παράδειγμα ζωής. Αλλά όταν του δώσεις μια πρόταση ζωής και ο ίδιος μετά να αναλάβει την ευθύνη. Να δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε αγιογραφικό. Ρώτησαν κάποτε το Χριστό μας το εξής. Κάποιος από το πλήθος του είπε: «Διδάσκαλε, πες τον αδελφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά». Λοιπόν, κάτι απλό. Πόσοι έρχονται στην εκκλησία και ζητούν τον παπά να γίνει ένας διαιτητής στις διαπροσωπικές τους συγκρούσεις. Και απαιτεί μάλιστα, είναι πρακτικός, δηλαδή του πει 5 πράγματα να κάνει, τα οποία όχι να τον δει στόχος, να είναι αποτελεσματικό στη σύγκρουσή του. Να δικαιωθεί στη σύγκρουσή του. Και αν του λες, κοίταξε πώς να μάθεις να ζεις, σου λέει τώρα με καράφυλα σε στις φιλοσοφίες, στις θεωρίες και άλλα πράγματα, πρακτικά πράγματα θέλω. Τέτοιους φακίριδες ψάχνουμε όλοι. Και έτσι οι φακίριδες θέλουμε να είναι τις σχέσεις μας. Έχω ένα σύντροφο, με χαλαρώνει και με μια χαρά. Δεν έχω ανάγκη τίποτα. Ο Χριστός όμως τι απάντησε σε αυτή την πρόκληση. Λοιπόν, κάποιος από το πλήθος του είπε: «Διδάσκαλε, πες στον αδελφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά». Αυτός απάντησε: «Άνθρωπε, ποιος με διόρισε δικαστής ασημεριστή? Καλά, Θεός είσαι, Χριστός είσαι, και ούτε θέλεις να είσαι δικαστής, ούτε θέλεις να γίνεις μοιραστής της περιουσίας και των δικαίων του άλλου». Εάν απαιτούσε και αν αναλάβανε αυτό το ρόλο ο Χριστός να είναι μεριστής και διαιτητής των σχέσεων, τότε θα καταργούσε και το πρόσωπο και την ελευθερία του ανθρώπου. Τότε θα υποβάθμιζε την έννοια του προσώπου που είναι η έννοια της σχέσεως.
και ικανότητα να ζούμε σε οργανωμένα, συστηματοποιημένα πράγματα. Αν θέλουμε μια εκκλησία που να βγάζει κουτάκια και να μας δίνει λύσεις, τότε πρέπει και ο Χριστός να απαντήσει συγκεκριμένα και να ορίσει εσύ τον ατρίτο και εσύ τον ατρίτο και εσύ τον ατρίτο. Ο Χριστός όμως πάει παραπέρα. Μας εμπνέει στο να ξέρουμε να ζούμε και να μας δίνει μια κατεύθυνση ζωής. Αυτό έχουμε ανάγκη. Και τι λέει? Ύστερα είπε στο πλήθος, εφόσον τους είπε, ποιος με διδόρισε δικαστή σας? Να λοιπόν, και στη σχέση μας, γιατί βιαζόμαστε να παίρνουμε θέση? Γιατί εννοούμε την σχέση ως συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα και όχι κάτι άλλο? Τι λέει λοιπόν ο Κύριος? Ύστερα είπε στο πλήθος, προσέχετε και φυλαχθείτε από κάθε είδος πλεονεξίας. Διότι και αν έχει κανείς αυθονία, τα πλούτη δεν του δίνει ζωή. Το πρόβλημα τελικά, ας το πούμε, στο μοίρασμα της περιουσίας, δεν είναι η δικαιοσύνη, η πλεονεξία πρόβλημα. Εάν θεωρούσε κανείς ότι είναι της δικαιοσύνης, τότε ασφαλώς δεν θα ήταν θεραπευτής αυτός που θα μας απαντούσε. Ο Κύριος όμως είναι θεραπευτής. Και πίσω από το αίτημα, πίσω από τη σύγκρουση, πίσω από το γεγονός προχωρεί στην ουσία και δίνει τη δυνατότητα θεραπείας. Τελικά μας μάθει να μην είμαστε πλεονέκτες, τότε ξέρουμε και να ζούμε. Και μετά ασφαλώς συνεχίζει και αναφέρεται εις την πρόνοια του Θεού και καταλήγει στο να μας λέει, ζήτητε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τάχτα πάντα προσευχήσετε ημίν. Αμάν και αυτή η βασιλεία των ουρανών. Τελικά, μήπως είναι ένα παραμύθι μας για να παραγορούμε την φτωχή? Μήπως είναι ένα παραμύθι μας για να θεμελιώνει η διαδράμειά μας και όχι η δημιουργικότητα στη ζωή? Μήπως είναι ένας κίνδυνος τελικά η βασιλεία των ουρανών του να μην ζούμε? Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν αν η βασιλεία των ουρανών δεν είναι βασιλεία των ουρανών, αλλά είναι βασιλεία του εγωισμού μας. Αν είναι όντως βασιλεία των ουρανών, τότε ο άνθρωπος είναι πλήρης χάριτος και έχει ανάπαυση που ξεπερνά κάθε ανάπαυση του κόσμου και τον κάνει ένα ζωντανός και χαρούμενος και έξυπνος και αν θέλετε να απολαμβάνει και τα λίγα τα πολλά που του χαρίζει ο Θεός και να τα διαχειρίζεται υγιώς στην υπηρεσία της αγάπης. Άρα η βασιλεία των ουρανών δεν είναι κάτι ξεκομμένο από το τώρα, αλλά φωτίζει το τώρα, αναπαύει το τώρα, ζωοποιεί και το τώρα. Γιατί η έννοια της ζωής δεν είναι υπόθεση ποσοτήτων ή αναγνώρισης, είναι υπόθεση εσωτερικής ανάπαυσης. Εσωτερικής ανάπαυσης, δηλαδή δυνατότητας γεύσης και κοινωνίας της αλήθειας. Εάν αυτό το συνειδητοποιούμε, μας πάει στο παραπέρα. Οι Άγιοι μας αναγνωρίζουν την ανθρώπινη αδυναμία μας. Δεν είναι υπεράνθρωποι, δεν είναι φαντασιόπληκτοι, είναι ανθρώπινοι. Αλλά δεν μένουν σε αυτό. Αναγνωρίζουν το ανθρώπινο, αναγνωρίζουν την αδυναμία, την αναπαύουν, αλλά σε πάνε και στο παραπέρα. Και στο παραπέρα θέλουμε να πάμε κι εμείς και σε αυτό μας πει ο Βάζει Ισάκ. Να δούμε λοιπόν μερικά πράγματα που τραβάει Ισάκ. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι τώρα? Η δύναμη της ψυχής μας, η απέτηση της ψυχής μας, γι' αυτό είμαστε φτιαγμένοι, είναι για το όλον και τότε γινόμαστε κι εμείς ξεσωσμένοι, σώοι, ακέραιοι, ολόκληροι δηλαδή, και δεν είμαστε κομματιασμένοι. Η έννοια της αμαρτίας, το σύμπτωμα της αμαρτίας είναι το κομματιασμα. Γι' αυτό στην Εκκλησία θεωρείται εκ των όνων κάνευ η έννοια της ενότητος. Ενότητα καταρχήν στην καρδιά μας, και κατ' επέκταση θα καταστεί αυτό πρακτικά στις σχέσεις μας ως αγώνας. Λοιπόν, η αμαρτία είναι το κομμάτιασμα. Όταν σε μια οικογένεια, ένα ζευγάρι δεν είναι ενωμένο, τα παιδιά γίνονται χίλια κομμάτια. Όταν εμείς δεν είμαστε ενωμένοι με τον πατέρα μας, τα παιδιά μας, δηλαδή η ζωή μας, οι πράξεις μας γίνονται κομμάτια. Και χάνουμε την ενότητα και την ισορροπία. Θεωρούμε λοιπόν όταν και αυτή τελικά είναι η έννοια της αίρεσης και της έκπτωσης, να πάρουμε ένα κομμάτι της αλήθειας και να το πολιτοποιήσουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι η αναφορά στο όλον, στον Χριστό, μας καθιστά ολοκλήρους. Όχι είναι αυτό, αλλά είναι Χριστό. Αν προσπαθήσει κανείς μόνος του να ολοκληρωθεί, θα παγιδευτεί.
Αν προσπαθεί κανείς μόνος του, χρησιμοποιώντας την ανθρώπινη δύναμη και δυνατότητα, την επιστήμη, οποιασδήποτε μορφής, να καλλιεργηθεί και να ολοκληρωθεί, τελικά θα μείνει μισός μέσα του και θα ησυχάζει και θα έχει χαρά. Οπότε χρειάζεται μια άλλη ενότητα και μια άλλη ολοκλήρωση, η ολοκλήρωση της μετανοίας, η ολοκλήρωση της αποτυχίας μας. Το θέμα τελικά στην Εκκλησία δεν είμαστε καλοί. Το θέμα είναι να είμαστε χαμένοι. Και αν είσαι χαμένος, κάτι γίνεται. Και ίσως είναι φιλανθρωπία του Θεού που είμαστε χαμένοι. Γι' αυτό λέει προτιμότερο να κρυθούμε για έλλειψη παρά για ίηση. Να κρυθούμε για τις ελλείψεις μας και τις αματίες μας παρά για την έπαρσή μας. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει αυτή την ενότητα, πρέπει να είναι εμπολιασμένος στο Χριστό. Και εμπολιάζει στο Χριστό ο καθένας. Όχι ο αναμάρτητος, αλλά αυτός που αναγνωρίζει την πτώση του. Και είναι ευλογία που έχουμε πτώσεις. Γιατί αλλιώς τα μυαλά μας παίρνουν αέρα και λησμαρούμε τον Θεό. Κανείς άλλος? Να δούμε λοιπόν να βάσει Ισάκ τι λέει. Το να πέσει κανείς στην αμαρτία είναι φυσικό και ανθρώπινο. Γι' αυτό και ο Θεός συγχωρεί αυτό που θα αμαρτήσει αρκεί να μετανοήσει. Πρέπει όμως μετά την πτώση και πάλι να σηκωθεί για να μην υποδηλωθεί στα πάθη. Το να μένει κανείς στα πάθη του και να είναι δούλος σε αυτά χωρίς να αγωνίσει την απαλλαγή, αυτό δείχνει ανεσχυρία. Τελικά το πρόβλημα δεν είναι αν θα αμαρτήσουμε. Και ο τρόπος που αμαρτάνουμε έχει σημασία και ο τρόπος που μετανοούμε. Και αυτό τελικά που ελέγχεται είναι η ουσία της διαθέσεώς μας. Και η ουσία της διαθέσεώς μας σαν είναι τελικά η άρνηση του Θεού, η άρνηση των ορίων του Θεού, η άρνηση της ζωής, αυτό είναι ξεδιατροπιά. Μπορούμε και να αρρωσταίνουμε και αυτό δεν είναι άσχημο. Το δύσκολο είναι όταν είναι ανίατος η ασθένεια. Και αυτή η αδιαφορία, αυτή ας το πούμε η έλλειψη εσωτερικών ορίων και συνειδήσεως, αυτή η άβληση, αυτό το ξεχύλωμα της συνειδήσεώς μας είναι το πρόβλημα που ξεφεύγουν μετά τα όρια των ανθρώπων και παίρνει δηλητήριο και το ονομάζει φάρμακο. Η σωματική κόπη, συνεχίζει ο Αβάσισσα, χωρίς την καθαρότητα του νου, είναι σαν τη μήτρα που δεν μπορεί να γεννήσει και σαν τους μαστούς τους κατάξεως. Η σωματική κόπη χωρίς την καθαρότητα του νου, αυτό μπορούμε να το δούμε με δύο απόψεις και δύο πλευρές. Σου λέει ο άλλος, εγώ ήμουν έντιμος στη ζωή μου, ήμουν τίμιος στις σχέσεις μου, με τον σύντροφό μου έκανα το παν, θυσιάστηκα γι' αυτό, εδέχθηκα και αδικήθηκα και αντί της αδικίας επρόσφερα αγάπη. Και κοπιάζει ο άνθρωπος. Πολλές όμως φορές συμβαίνει να δίνουμε στον άλλο διαρκώς από μια διάθεση όχι αληθινής αγάπης, αλλά από μια διάθεση υπεροχής και να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για να έχουμε στον άλλο να λέμε για τον κατηγορό και να αισθανόμαστε καλά. Υπάρχει πολλές φορές ένα ζήλος και εντός εκκλησίας και εκτός το να είμαστε ικανοί σε όλα, ικανοί εν τέλει για να νιώθουμε ότι είμαστε ανώτεροι από τον άλλον, για να μπορούμε να τον κατακρίνουμε ή να μπορούμε να γκρινιάζουμε. Για να μπορούμε περισσότερο να εκθέτουμε τον άλλον. Θέλουμε, για παράδειγμα, να είμαστε απολύτως συνεπείς στις σχέσεις μας, όχι από μια διάθεση ελευθερίας και αγάπης, αλλά από μια διάθεση να αποδεικνύουμε διαρκώς την πτώση και την αδικία του άλλου. Και τελικά μιζεριάζουμε. Όμως επίσης μπορεί να μας πιάνει και μια διάθεση στα πνευματικά, να κουραζόμαστε, να αγωνιζόμαστε μετάνοιες, νηστείες και χίλια δύο και πάλι λέγοντας, χωρίς όμως επίγνωση, χωρίς καθαρότητα νου, του νου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξέρουμε μέσα μας τι γίνεται, να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Δηλαδή εσύ τώρα που κάθεσαι με τον σύντροφό σου, με τον φίλο σου, με τον αδελφό σου και προσπαθείς να κάνεις το καλό, το κάνεις το καλό από αληθινή αγάπη, μια αποδιάθεση ανταγωνιστική για να του βάλεις γκολ. Το κάνεις από διάθεση πραγματικής αποδοχής, γιατί ξέρετε η αγάπη και η αποδοχή έχει ταπείνωση
και γίνεται ήπια, γίνεται απαλά, δεν το αντιλαμβάνεται ο άλλος και δεν θέλεις μάλιστα να φαίνεται αυτό που κάνεις, αλλά αυτό που σε νοιάζει είναι όλος να είναι αναπαυμένος. Αλλά χρειάζεται πολύ ταπείνωση και πολύ ωριμότητα και πολύ χαρά μέσα μας για να μπορούμε να ξεπερνούμε την επιθυμία μας να αναγνωρίζεται η ανωτερότητά μας ή η ικανότητά μας ή τα δικιά μας. Όπως επίσης, κι αν εγώ είμαι στην Εκκλησία για παράδειγμα και αγωνίζομαι, δεν με δικαιώνει αυτό, με δικαιώνει ο λόγος που το κάνω. Αυτό που κρίνει ο Θεός δεν είναι η ήττα μας στον αγώνα ή η νίκη μας, αλλά η διάθεσή μας. Είναι πολύ εύκολο να κάνω 300 μετάνοιες απόψε, αλλά πολύ δύσκολο να δω μέσα από τι γίνεται. Και μάλιστα αν οι 300 μετάνοιες με ξυπνήσουν με μία αίσθηση φουσκώματος, ωραία, τι ασκεταράς είμαι. Θα πάω στην Εκκλησία και θα τους καθαρίσω όλους. Το θέμα είναι μέσα μας. Αρκετά επώδυνο το να δούμε, να τα βάλουμε τον εγωισμό μας. Αυτές τις λεπτές έννοιες του εγωισμού που ισχύει μέσα μας. Που έτσι, διακριτικότατα και μια πονηρία μπαίνουν γίνεται ένα με το πετσί μας και να δούμε το αφήσουμε. Μπορεί λοιπόν να κάνω ολόκληρη αγρυπνία το βράδυ, να τρελάθηκα στις μετάνοιες και στα κομποσχήνια και μόλις ξημερώθησε η μέρα και με αδίκησε κάποιος το σκυλόμεσα. Να μην ανέρθει και αν και ξέρετε, επειδή αυτό είναι πολύ χοντρό, μπορεί να το καταλάβω. Υπάρχουν όμως λεπτές έννοιες. Παιδί μου, του κάνω σε πολλά και να μου χαμογελάσει όπως θα ήθελα. Ή όμως να μου δείξει κάποια διαφορά και να κρύωσα μέσα. Να ενοχλήθηκα. Τι γίνεται, τελικά ο αγώνας μου έγινε χωρίς καθαρότητα του νου και καλλιεργούσε ένα φούσκωμα εσωτερικό. Πολύ πολύ επικίνδυνο. Η ταπείνωση του ανθρώπου φαίνεται όταν δεν διεκδικεί τα δίκαια. Επικίνδυνο κουβέντα, ξέρω την ώρα της εσύ, δηλαδή πάντα όταν είμαι ασφαλιάρης, δεν εννοώ. Απλώς που δεν του γίνεται καημός, που δεν πληγώνεται μέσα του. Αν όλος έχει κακή άποψη για τον εαυτό, για αυτόν ή για μια άλλη άποψη την οποία έχει για αυτόν. Αμώς συνοχλούμεθα εμείς. Και επειδή ίσως να το πάρουμε σε συγκεκριμένα πράγματα, κάποιος είπε μια κακή κουβέντα για μας, μας αδίκησε. Αμέσως θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε. Ενοχλούμεθα, στενοχωρούμεθα και θέλουμε τελικά να διεκδικήσουμε την αναγνώριση. Τι να κάνεις τις μετάνοιες και τα κομποσχήνια, κάτι πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα, ότι τελικά τα κομποσχήνια σου και τις μετάνοιες δεν τα έκανες γονατίζοντας στον Χριστό σου, είναι αυτός που τα έκανες και νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Γιατί αν τα έκανες στον Χριστό θα έχεις και ανάπαυση. Θα γεβώσουν αυτή την ουράνια ενδόξια της αγάπης του και δεν θα νιώθεις περιμένος με την πρώτη αδικία που θα σου γινόταν. Όπως η καρποφόρα γη ευρένει τον Γεωργό, έτσι ευχαριστεί τον Θεό αυτός που τον θυμάται. Σε αυτόν ο Θεός στέλνει το θείο φως του και τον φωτίζει νύχτα και μέρα. Άρα είναι μνήμη του Θεού, το βασικό. Και αν έχουμε τη μνήμη του Θεού, θα ευχαριστούμε και τον Θεό, γιατί είναι ζηλιάρης εραστής ο Θεός, κατά τη γραφή, ζηλότυπος ο Θεός και μας θέλει τελείως δικούς του. Οπότε τον ευχαριστούμε όταν νους μας είναι εκεί, γιατί το νους μας είναι εκεί μπαίνει και σωστή πορεία στη ζωή μας. Γίνεται το θέλημά του, το θέλημα της αγάπης και της ενότητας και να πάρει και ο Θεός. Ναι. Ναι. Ναι, Γιώργο, λέει ο Γιώργος για να το ακούσουν όλοι, ξέρουμε από τις διαπροσωπικές σχέσεις ότι όποιος είναι ζηλότυπος και ζηλιάς κρύβει εγωισμό, ο Θεός είναι εγωιστής. Αυτή η έννοια του ο Θεός είναι ζηλότυπος είναι μια γεωγραφική ανθρώπινη έκφραση να δείξει τον πόθο του Θεού για μας. Γιατί όταν που ζηλιάς διεκδικεί, κυνηγάει. Δεν θέλει να μην μείνουμε στην έννοια αυτή, αλλά από αυτό να κρατήσουμε την έννοια του ότι ο Θεός μας προωθεί πάρα πολύ. Εάν θέλεις να αποκτήσεις την αρετή της ελεημοσύνης, συνήθιζε πρώτα να περιφρονείς τα πράγματα του κόσμου για να μην ελκυστεί ο νους σου από αυτά. Αυτός που κάνει τέλεια ελεημοσύνη υπομένει αγόγγιστα και όταν ακόμα αδικείται από αυτούς που ελεεί. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως,
η ελεημοσύνη για να είναι αληθινή πρέπει να ξεπεράσει το μέτρο της δικαιοσύνης. Και αυτό φαίνεται όταν ελεείς και όταν ακόμα δικήσει. Μπορεί να ελεήσει ένας που αδικεί ή αν είναι πολύ αμαρτωλός ή πολύ άγιος. Ο μέσος άνθρωπος όπως είμαστε εμείς ακολουθούμε την οδό του αστικού δικαίου. Για να μπορεί να ελεήσεις αυτόν που σε αδίκησε ή πρέπει να σε μπορεί ρεμάλι και να μην έχεις άποψη για την αυτό σου τίποτα, να σε έχουν ξεφτυλίσει οι άνθρωποι οπότε δεν έχεις τη δύναμη να κάνεις κάτι τέτοιο, νιώθεις τον εαυτό σου ανίκανο ή να είσαι πολύ άγιος. Αλλά εν τέλει ο άγιος δεν είναι ένα ρεμάλι που εκούσε το απεδείχθη, το απεδέχθη. Και τελικά είμαστε ρεμάλι πολύ κοντά στην αγιότητα είμαστε και μια κίνηση να κάνουμε, να εμπιστευτούμε τον Θεό. Αληθινά ελεήμο είναι εκείνος που δεν αντιδρά όταν τον κλέβουν και γενικά του προξενούν διάφορες ζημιές. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα ξενέρωμα που κάνει ο Μασισάκ στην ανθρώπινη φιλανθρωπία που κάνουμε τα Χριστούγεννα και έρχονται κανάλια και μαζογραφίζουν. Είναι ένα ξενέρωμα. Όταν έχετε ο Μασισάκ και σου λέει αληθινά ελεήμο είναι εκείνος που δεν αντιδρά όταν τον κλέβουν και γενικά του προξενούν διάφορες ζημιές. Δηλαδή είσαι ελεήμονα, εσύ σύντροφε, που τρώγεσαι με τη γυναίκα σου γιατί δεν σου μαγείρεψε το φαγητό όπως θα ήθελες και πήγες μετά το απόγευμα με τη γραβατούλα σου να κάνεις την παράστασή σου με τα κανάλια κάνοντας την ελεημοσύνη στα αυτοχαλάκια. Είσαι αληθινά ελεήμον χριστιανέ άνθρωπε που δεν μπορείς να υποφέρεις την κακιά κουβέντα του συντρόφου σου γιατί είναι ξέρω το βράδυ, αλλά το πρωί πήγες και βοήθησε στους ενωρίτες με τα θέματα που έκανες. Και σε επιβράβευσε και ο παπάς, αναγνωρίζοντας την κούραση που υπέστης γι' αυτό. Αληθινά εν τέλει ελεήμων είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μην αντιδράσει στην αδικία που του γίνεται. Και λέμε πάλι ότι δεν αντιδρούμε όχι από μια διάθεση αδράνειας ή ποιότητος του χαρακτήρος. Είναι φυσικό ειδήμα το χαρακτήρα κανείς να είναι ήσυχος. Το θέμα είναι να είσαι παρορμητικός, να είσαι δυναμικός και τελικά με επίγνωση και καθαρότητα του νου να κάνεις ό,τι κάνεις γιατί σε αναπάβει ο Θεός. Και σε αναπάβει ο Θεός γιατί έχεις ταπείνωση, έχεις συντρίβη, νιώθεις αμαρτίες σου. Το θέμα όμως, όταν ο πολιτισμός μας μας προβάλλει τα υλικά αγαθά ή την έννοια της δικαιοκρισίας ως απόλυτα μεγέθη, πώς μπορείς να σπάσεις αυτό το φράγμα της ανακύκλωσης αυτής της φθοράς της ανθρώπινης δικαίωσης? Χρειάζεται να είσαι απαιτητικός, να ζητήσεις το παραπέρα και να μην αναπαύεις αν δεν το έχεις έβλει και να μην προβάλλεις την αιτία αυτή στον άλλον να την ψάχνεις τον εαυτό σου. Για να μπορέσει όμως ο άνθρωπος να κάνει αυτό που λέει ο Μασισάκ, θα δούμε και παρακάτω που λέει, δείξε λέει τη μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης σου με την ευεργεσία που θα κάνεις σε εκείνους που σε αδικούν όπως έκανε ο μακάριος Ελισαίος που έδωσε φαγητό σε εκείνους που ήθελαν να τον εχμαλωτήσουν. Λέει τώρα ο παπάς, διαβάζει από τον Μασισάκ και λέει, δείξε τη μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης σου με την ευεργεσία που θα κάνεις σε εκείνους που σε αδικούν. Πάτερ μας δουλεύει, κύριε Σποντάκης, τι κάνει, το κάνει. Κοιτάξτε, πρώτο που μας δίνετε σποντάδες είναι ο παπάς που σας μιλά, αλλά είναι ο Χριστός. Και ο καθένας έχει ευθύνη για αυτό το πράγμα. Και το θέμα είναι εμείς, αν θέλουμε να βρούμε την ανάπαυση, τη χαρά μέσα μας, ή εμπαιδευόμαστε στη μιζέρια μας και προσπαθούμε να τη δικαιώσουμε, προβάλλοντας στην αιτία ότι φταίει ο ένας ή ο άλλος. Για μας είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ότι η μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης είναι να μπορείς να κάνεις ευεργεσία σε αυτό που σε αδικεί. Κάποτε πήγε ένας κοσμικός άνθρωπος στο Άγιον Όρος, μου έλεγε ένας μοναχός, και απόρρισε με τις αποκαλύψεις που είχε από τον Θεό. Όχι φαντασίες, γιατί πολλές γυναικούλες συνεχώς βλέπουν αποκαλύψεις μπροστά τους και φαντασιώνονται και πρέπει να ελέγχεται κάτω κάθε όραμα, αν είναι αληθινή γνώση. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε αληθινές αποκαλύψεις, εφόσον εβεβαιώθηκε από διακριτικούς πατέρες. Πατέρες δηλαδή που είχαν διάκριση να ξεχωρίσουν πότε είναι φαντασία και πότε είναι αποκάλυψη του Θεού.
Και ψάχνοντας μου είπε, τελικά αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κανένα άσκηση στη ζωή, δεν είναι συνηθισμένος άνθρωπος, και ούτε πολύ χρόνο και στην εκκλησία. Αλλά τι έκανε? Συγχώρησε άνθρωπο που τον αδίκησε πάρα πολύ από καρδιάς. Και ο Θεός τον ξεπλήρωσε με αυτόν τον τρόπο. Τελικά το πλησίασμα του Θεού γίνεται με πολλούς τρόπους, που εμείς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και βέβαιοι για αυτούς τους τρόπους. Θεωρούμε λοιπόν πως ίσως η σημαντικότερη άσκηση ημών των κοσμικών ανθρώπων, που δεν έχουμε να αποδείξουμε ηθικών βίων, ενάρετη ζωή, άσκηση ή υπακοή ή νηστείες μεγάλες, τελικά αυτό που μπορούμε έστω να κάνουμε και μπορεί να ευαισθητοποιήσει τον Θεό και να ενεργοποιήσει τα σπλάχνα ελέους του προς εμάς, είναι αυτό το πράγμα, να ελεούμε αυτούς που μας αδικούν. Και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, έστω να μην κάνουμε κακό σε αυτόν που μας αδίκησε, ή να μην πούμε καμιά κακή κουβέντα ή να μην τον κουτσομπολεύσουμε. Αυτή είναι αρχή. Αρχή πνευματικής ανάπτυξης, αρχή ανανόησης. Αυτό που φαίνεται μια φιλάνθρωπη πράξη, εύκολα την κάνουμε στον άσχετο. Όμως ο Χριστός μας λέει πρώτα να κάνουμε στους δικούς μας ανθρώπους, στον άντρα μας και στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, στα αδέρφια μας. Αν το ξεκινήσουμε έτσι, δεν θα έχουμε ανάγκη ψυχαναλυτές, ούτε θα τρελαίνουμε τον Παπα να γίνει διαιτητής στη σχέση μας, αλλά θα έχουμε ανάπαυση και όλα θα είναι όμορφα και απλά. Θέλει κανείς να ρωτήσει μέχρι εδώ κάτι? Έπαιρνε και ώρα. Αυτός που έχει πραγματική ταπεινοφροσύνη δεν ταράζεται όταν τον αδικούν και δεν απολογείται όταν τον κατηγορούν. Αντίθετα, δέχεται σαν αληθινές ή ψεύτικες κατηγορίες και δεν φροντίζει να πει στους ανθρώπους ότι έχει δίκιο. Μερικοί ταπεινοί έλεγαν πως είναι πόρνοι, χωρίς να είναι. Και αυτό για να εξουθενώσουν τον εαυτό τους. Άλλοι πάλι δέχτηκαν την κατηγορία της μοιχείας, ενώ ήσαν καθαίροντας έτσι το στεφάνι της αγιοσύνης από τον ταπεινό Χριστό. Δεν δοξάστηκαν από τους ανθρώπους, αλλά τους δόξασε ο Θεός. Και έκαναν πράγματα που φαίνονταν παράλογα, αλλά με αυτόν τον τρόπο έφτασαν στην τελειότητα τους Αγίους Αγγέλους. Κοιτάξτε, το θέμα είναι εμείς πώς βλέπουμε τα πράγματα. Αυτό, αν πάει ένας ψυχολόγος και πει, θα πει κλείστε τα αυτιά σας από αυτόν που πάει επικίνδυνος, γιατί θα σας τρελάνει και θα σας κάνει άρρωστος. Γιατί αν αποθούμε μέσα μας την αδικία που μας γίνεται, θα σωματοποιηθεί, λέμε, αυτό το πράγμα. Και θα ταλαιπωρηθούμε από συγκρούσεις. Και θα μας βρουν νευροσούλες και ψυχαναγκασμοί. Και θα αρχίσουν τα TikTok. Οπότε, για να είστε ήσυχοι, όταν σας έρθει να κραβάξετε, βγάλετε όλη την οργή μέσα σας, να ησυχάσετε. Έχουν δίκιο. Και τότε τι λέω μας. Η επιστήμη τους έχει δίκιο. Αλλά ο αφάσις καταγνωρίζει την αδυναμία, αλλά μας πάει σε άλλη επιστήμη. Το θέμα είναι αν θα επιλέξουμε να πάμε στην άλλη επιστήμη. Αλλά δεν γίνεται μαγικά με το να πούμε πάμε και πήγαμε. Χρειάζεται διάθεση ψυχής. Ποια διάθεση? Να αγαπούμε τον Χριστό. Να είμαστε απαιτητικοί, να επιθυμούμε τον Χριστό. Και αν κάποιος δεν παραδέχεται ο Χριστός είναι η αλήθεια, ας επιθυμεί έτσι απροσδιόριστα να επιθυμεί και να απαιτεί την αλήθεια. Και αν έχει καλή διάθεση, ο Θεός θα του δοθεί. Οπότε αν δεν είσαι απαιτητικός, κάτσε και άκουσε τι σου λένε οι ψυχολόγοι. Και βγάλετε μαχαίρι και να φαγωθείς με τον άλλο. Θα είναι καλύτερα. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι έχουμε αξία και μας χάρισε ο Θεός. Και την αξία την έχουμε όχι γιατί μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι, γιατί από μόνος του άνθρωπος έχει αξία. Και η αξία είναι ότι είναι πολύ δυνατός ο άνθρωπος, αυτό είναι πολύ αδυνατός. Είναι πολύ αδυνατός γιατί είναι φτιαγμένος για το όλο, για το απόλυτο, αλλά είναι και πολύ αδύνατος γιατί δεν μπορεί να κάνει κίνηση για να βρει αυτό το απόλυτο. Και για να βρει αυτό το απόλυτο πρέπει τελικά να αποδειχθεί αυτή την αδυναμία. Οπότε αν δεν είμαστε αποφασμένοι για κάτι τέτοιο, ας ακούσουν τους ψυχολόγους. Και μετά από αυτούς θα ακολουθήσει ο δικηγόρος που θα μας βγάλει το βιαζευτήριο και μετά θα τα ξανεπονομήσει ο παπάς με δεύτερο γάμο, όλοι καλά θα είναι. Το θέμα όμως τι γίνεται παραπέρα, αν μέσα μας θα έχουμε χαρά. Οπότε η ιστορία είναι ότι εντάξει ο Αβάς Ισάκ αναγνωρίζει τα ανθρώπινα, αλλά σε πάει παραπέρα και σου λέει ότι μπορείς να μοιάσεις στους Αγίους Αγγέλους με το να υποστείς θετικά την αδικία που σου γίνεται. Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις να ακούμε και τους ψυχολόγους και τους παπάδες και αν θέλουμε και εμείς γινόμαστε καλά και στο τέλος τρελαινόμαστε εμείς οι ίδιοι γιατί προσπαθούν να συμβιβάσουν
την ανθρώπινη διάθεση να τα βάλω με αυτό που με αδίκησε και να συγκρούω μέσα μου, αλλά δεν θέλω να είμαι και χριστιανός και να, έχω καλά και τη συνείδησή μου. Και στο τέλος δεν ξέρω τι μου γίνεται. Το θέμα όμως είναι για να μπορέσει ο άνθρωπος να ακολουθήσει αυτό που λέει ο Αβά Σισάκ, αυτή την άλλη επιστήμη, και να ξεπεράσει τις μικρότητες που να θέλει να πείσει τον άλλο για τα δίκαιά του, να έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος πώς βλέπει τη ζωή του. Τη βλέπει μέχρι τον θάνατο. Εάν βλέπεις τη ζωή σου μέχρι τον θάνατο, έτσι όπως τη βλέπει και ο πολιτισμός μας, και άρα ένας θνητός πολιτισμός, και είναι μια ανακύκλωση της φθοράς, τότε όντως δεν μπορείς να ανεχθείς την αδικία που σου γίνεται. Για να ανεχθείς την αδικία που σου γίνεται, δεν την ανέχεις επιέζοντας τον εαυτό σου και αποθώντας αυτή την έννοια της αδικίας, πείθοντας τον εαυτό σου όλα είναι όμορφα και ωραία είναι. Δεν τον έχετε αυτός ο αφασισάν. Αν το κάνουμε αυτό, θα μας απορρίψει, θα μας πει είστε ανόητοι. Δηλαδή ο καλός άνθρωπος στην Εκκλησία δεν είναι αυτός που το παίζει καλό παιδάκι και αποθεί μέσα του τις εντάσεις που έχει. Αλλά αυτός που προηγούμενος ξεκαθάρισε ότι η ζωή δεν είναι μέχρι τον θάνατο. Και απαιτεί την απάντηση στην ύπαρξή του, του γεγονότος του θανάτου και της υπέρβασης του θανάτου. Αν ο άνθρωπος λοιπόν έχει δει τη ζωή του με την προοπτική της βασιλείας των ουρανών, τότε τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Τότε έχει δίκιο ο Αβά Σισάκ όταν μας λέει ότι είναι δυνατόν να μοιάσουμε τους Αγίους Αγγέλους εφόσον δεχθούμε αυτόν τον τρόπο την αδικία που μας γίνεται. Ξέρετε, από τα συμπτώματα γίνεται η διάγνωσή μας. Ένας άνθρωπος λοιπόν όταν τρώγεται με αυτές τις μικρότητες για τις αδικίες που του γίνονται είναι ένα σύμπτωμα που δεν πρέπει να το περάσουμε ξόφαλτσα. Είναι σημαντικό σύμπτωμα που δείχνει τελικά ότι δεν επενδύουμε στη Βασιλεία των Ουρανών και η προοπτική μας δεν είναι εκεί. Και η Βασιλεία των Ουρανών ως κάτι μελλοντικό, ως κάτι συγκεκριμένο, εδώ και τώρα. Η Βασιλεία των Ουρανών εδώ και τώρα τη γευόμαστε και την προγευόμαστε. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι μια χρονική διάσταση του μετά θανάτου. Είναι το εδώ και τώρα που διαρκώς το ζούμε στο επέκεινα, παντοτινά. Λοιπόν, εάν ο άνθρωπος δεν έχει ξεπεράσει μέσα του αυτή την αδικία που του γίνεται και κρατά τη μικρότητα, τότε πάσχει από αυτό το πράγμα. Ούτε τελικά δεν λατρεύει τον Θεό, ούτε προσδοκεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Η θρησκευτική του πορεία, η χριστιανική του πορεία είναι απλώς ένα χόμπι που το νιώθει απαραίτητο για να χαλαρώνει. Ναι ρε μην, είναι εξασφαλίζεται, είναι αδικαιώνεται. Ταπεινός είναι εκείνος που δέχεται τις κατηγορίες χωρίς να διαμαρτύρεται. Φυσικά ο Αβάς αυτά είναι χοντρά τα μέτρα, ποιος το κάνει, αλλά μας δείχνει τη γραμμή, την πορεία. Για να μπορούμε να κάνουμε διάγνωση και να καταλάβουμε ότι είμαστε όφα. Και χρειάζεται να ενταχθούμε στην πορεία. Και δεν χρειάζεται απόγνωση, γιατί είπε, ξέρει ο Αβάς, άνθρωποι είστε, πέφτετε και σηκώνετε. Αλλά μην είστε ανέσχυντοι. Μην μείνετε στην πτώση και μην κάνετε αρετή την πτώση. Ταπεινός είναι εκείνος που δέχεται τις κατηγορίες χωρίς να διαμαρτύρεται. Την ταπεινοφροσύνη σου θα τη δοκιμάσεις όταν δεν ταράζεσαι στην παρατήρηση που σου κάνουν, έστω και αν είναι άδικες. Όπως λέει ένα παράδειγμα από τη σύγχρονη αγιορείτικη ιστορία. Υπήρχε, λέει, ένας μοναχός που όπου και αν πήγαινε στα μοναστήρια έλεγε ότι είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Και έλεγε, εγώ παλιά άνθρωπος. Δεν είναι από τον παράδεισο, παλιά άνθρωπος είναι. Τον πήρε στο ψηλό ένας διακριτικός γέροντας, δεν τον κάνει κανένα. Και σε μια πανίγυρη με όλοι μαζί με τη μοναχή του λέει, ω, καλός είναι παλιά άνθρωπος. Τι έκανε εγώ και είμαι παλιά άνθρωπος, λέει. Μα είδε, το λες, άλλο το λέω και άλλο είναι. Οπότε, μέτρο της αγιότητας, της ταπεινοφροσύνης είναι ακριβώς να μην παραταράζεις τις παρατηρήσεις που σου κάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό λέει, συνεχίζει μετά ο Αβάς Ισάκ, γι' αυτό εμείς μεν, αν εργαζόμαστε τις εντολές του Θεού, ας αποφεύγουμε όμως την κατάκριση των άλλων. Τους άλλους θα τους διδάξουμε καλύτερα με τα έργα παρά με τα λόγια και τις παρατηρήσεις. Η κρίση ανήκει στον Θεό. Και εμείς αμαρτωλοί είμαστε, όπως όλοι οι άνθρωποι. Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος και μόνο αυτός θα κρίνει δίκαιο και σωστά και εμάς και τους άλλους. Εμείς να φροντίζουμε, να διορθώνουμε τα δικά μας σφάλματα και να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Τον άρρωστο το θεραπεύει ο γιατρός. Εμείς δεν είμαστε γιατροί, αλλά άρρωστοι. Ο τυφλός, αν οδηγεί τυφλό, θα πέσουν και ιδίως στο λάκκο.
Είμαστε πνευματικά τυφλοί. Πώς λοιπόν θα οδηγήσουμε τους άλλους? Ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας και εδώ θα μας ελεήσει ο Θεός. Τελικά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο? Μας δίνει μια θεραπευτική αγωγή. Θέλει να λειτουργήσει θεραπευτικά για τον άλλο, να αισθάνεσαι ότι εσύ άρρωστος είσαι. Στην πνευματική ζωή, ο καλύτερος ιατρός είναι αυτός που είναι ασθενής και θέτει τον εαυτό του μεταξύ των ασθενών και όχι των ιατρών. Όταν θέσεις τον εαυτό σου μεταξύ των ιατρών, τότε φοβίζεις τον άλλο και τον κάνεις να πίνει ακόμα περισσότερο. Τώρα, τι λέει εδώ? Λέει να αποφεύγουμε την κατάκριση και να διδάσκουμε τους άλλους με έργα παρά με λόγια. Συνήθως μας πιάνει ο ζήλος να διδάσκουμε τους άλλους και αρχίσουμε τα κηρύγματα. Ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μπορεί ίδιος να δείχνει μια ευαισθησία και ένα ενδιαφέρον για τον άλλον άνθρωπο, για τα παιδιά μας, για τον σύντροφό μας, οτιδήποτε άλλο. Μπορεί όμως να δηλώνει και κάτι άλλο. Εάν είναι γνήσιο ενδιαφέρον, δεν πάβει να είναι και αδιακρισία. Και έλλειψη διακρίσεως το να ζαλίζουμε τον άλλον με τα λόγια μας. Προηγούνται τα έργα μας. Η αίσθηση δηλαδή που θα λάβει ο άλλος, το έχει τα λόγια μας. Πολλές φορές η υπερβολή των λόγων που μας πιάνει, ξέρετε από τι προέρχεται, όχι τόσο από γνήσιο ενδιαφέρον για το να δώσω, από προσωπικές ενοχές. Επειδή εμείς δεν τα καταφέραμε και στο πρόσωπο το άλλο βλέπουμε τον εαυτό μας, θέλουμε αυτή την έλλειψή μας να την καλύψουμε με μια βιασύνη, με μια ένταση που βγαίνει από την θρησκευτική πολυλογία μας για να σώσουμε τον άλλο. Παραδείγματος χάρη, παρατηρούν πολλές φορές ζευγάρια που δεν βγαίνουν καλά στην σχέση τους με παιδιά, επειδή νιώθουν ενοχές γι' αυτό. Όχι μόνο γιατί δεν πηγαίνουν καλά με τον σύντροφό τους, αλλά γιατί αυτό προβάλλεται και στα παιδιά και γίνεται ζημιά ψυχική στην προσωπικότητά τους. Γι' αυτό θέλοντας να καλύψουν αυτήν την έλλειψη, αρχίζουν διαρκώς να γίνονται φορτικοί στα παιδιά τους να τα σώσουν. Πολλές φορές λοιπόν αυτό το σχήμα της βιασύνης να διορθώσουμε τον άλλο προέρχεται όχι από γνήσια παιδαγωγική διάθεση, αλλά από προσωπικές ενοχές. Και τι χρειάζεται? Χρειάζεται μετάνοια. Η μετάνοια είναι ο ξεπέρασμα των ενοχών. Χρειάζεται μετάνοια. Που η μετάνοια είναι πέρα από το ξεπέρασμα των ενοχών, είναι παραδοχή ότι είμαστε άρρωστοι. Και αν ως άρρωστοι πλησιάσουμε και εμείς τον άρρωστο, τότε υπάρχουν ελπίδες να θεραπευτεί ο ένας από την άρρωστη του άλλου. Ο σωματικός κόπος και η μελέτη των θείων γραφών φυλάνε την καθαρότητα του νου. Ακόμη χρειάζεται και πολύ προσευχή ώστε να επισκιάσει τον αγωνιστή Θεία Χάρη. Για να αποκτήσει κανείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος χρειάζεται μεγάλος πνευματικός αγώνας. Γιατί εύκολα παρασύρεται ο άνθρωπος το κακό και χάνει σε μια στιγμή αυτό που απόκτησε ύστερα από μεγάλους αγώνες. Λένε κάποιος, αυτός επειδή είναι καλός άνθρωπος. Και αυτός ανήθικος άνθρωπος. Τι σημαίνουν αυτά που σου κάνετε καταλαβαίνω? Γιατί βλέπω τον εαυτό μου το πρωί να είναι άγγελος και το βράδυ διάβολος. Είμαστε μετάβολοι άνθρωποι. Και όσο απομακρυνθούμε από τον Θεό, τόσο εύκολα είμαστε στην πτώση. Οπότε χρειάζεται να γαμιωθούμε από αυτό. Και η προσευχή μας είναι έντονη και ουσιαστική. Η προσευχή μας όχι ως διαδικασία τυπικότητας για να δικαιωθούμε ότι κάναμε τον κανόνα μας, αλλά η προσευχή ως ζωντανό γεγονός να εντρυφούμε εις την χάρη του Θεού, να είμαι εμπολιασμένοι στην χάρη του Θεού, να μας ενδυναμώνει η χάρης, ούτως ώστε το φως της χάριτος να διώχνει το σκότος της αμαρτίας. Επομένως, όσο ο άνθρωπος χαλαρώνει και αφήνει τον εαυτό του σε αδράνεια και ραθυμία, έρχεται η διαμαρτυρία του καταβάλει. Οπότε δεν υπάρχουν μέτρα ηθικού και ανήθικου. Υπάρχουν μέτρα ανθρώπου που αγωνίζεται και ή δεν αγωνίζεται. Γι' αυτό λέει η υμνογραφή της Εκκλησίας μας στην πτώση του Ιούδα και στη μετάνοια του Πέτρου και στη μετάνοια της Πόρνης, ότι μεγάλο η μετάνοια δεινώνει ραθυμία. Σημαίνει κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να απορρίψουμε τη ραθυμία και την πνευματική νοκρινία που κυρίως αναφέρεται στην προσευχή και να πούμε σε αυτόν τον σωματικό κόπο. Αλλά τι κάνει ο Αββάς? Συνδέει το σωματικό κόπο με τη Θεία Γραφή.
Δηλαδή να αγωνίζεσαι σαν να ξέρεις γιατί αγωνίζεσαι. Να έχεις ως προοπτική σου τον λόγο του Θεού, τον Ευαγγελικό λόγο. Μελετούμε, και αυτό δίνει τροφή, και η προσαφή το ζυμώνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς μόνο με μελέτη, θα γίνεις ετεροκέφαλος. Διανοητικά, θεολογικά πράγματα θα ξέρεις, αν έχεις βιώματα. Όπως επίσης δεν μπορείς να διαβάζεις, να προσέχεις, μόνο. Απλώς να ενεργοποιείται και να ευαισθητοποιείται το θρησκευτικό σου συνέστημα. Γιατί και αυτό ανοησία μπορεί να καταντήσει. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει λόγος που σου αναπτύσσεται συγκεκριμένη πορεία ζωής. Ο αγώνας αυτός, λέει ο Βάσης, είναι σκληρός. Θα πέσεις και θα ξανασηκωθείς και πάλι θα πέσεις και πάλι θα ξανασηκωθείς. Είναι αγώνας ισόβιος. Γιατί ο Σατανάς δεν μας αφήνει ανενόχλητους, ούτε μια στιγμή. Μια στιγμή αμελίας περιμένει για να εκμεταλλευτεί και να κάνει ζημιά στην ψυχή. Όπως είπαμε και πιο πάνω, στον πνευματικό αγώνα χρειάζεται ταπείνωση. Γιατί μόνο την προσευχή των ταπεινών ακούει ο Κύριος. Η προσευχή του ταπεινού εισέρχεται στα όντα του Κυρίου. Η οφθαλμή του Κυρίου εισύνεται τους ταπεινούς κατά την καρδία. Με ταπεινό φρόνημα φώναξε δυνατά προς τον Κύριο και πες του: Κύριε ο Θεός μου, εσύ αν θέλεις μπορείς να φωτίσεις το σκότος της ψυχής μου. Όταν η ψυχή θερμανθεί από αγάπη προς τον Θεό, τα πάντα τα θεωρεί σκουπίδια και τυποτένια. Νύχτα και μέρα δεν σκέφτεται τίποτε άλλο εκτός από τον Ιησού Χριστό. Η επαφή του ανθρώπου με τον Θεό είναι πιο γλυκιά και από το πιο ωραίο και εύγευστο φαγητό. Όταν η ψυχή ενωθεί με τον Θεό, τότε έρχονται και τα δάκρυα της πνευματικής αγαλιάσεως. Και τα δάκρυα αυτά σε συνοδεύουν, είτε τρως, είτε πίνεις, είτε μελετάς, είτε προσεύχεσαι, σαν καρπός του αγώνα της ψυχής. Τι λέω όμως εδώ. Μην κοιτάξτε την προσευχή του ταπεινού ακούει ο Θεός. Λοιπόν, να βρούμε εμείς τον τρόπο που να ταπεινώνουμε τον λογισμό μας και εσωτερικά συντετριμένοι, που να μην φαίνεται εξωτερικά και το παίζουμε καραγκιόζεδες, να ταπεινωνόμαστε και ταπεινά συντολές του Θεού. Αυτή είναι η προσευχή, θα την ακούσει ο Θεός και θα θερμάνει την καρδία μας. Και λέει μετά ο Αβάς, όταν θερμανθεί η καρδία μας, θα δούμε τα πάντα, σκουπίδια και τυποτένια, τα πράγματα του κόσμου. Λοιπόν, τι σου λέει ο Άγιος, να δεις, λένε κάποιοι, α, τα υλικά πράγματα τι είναι. Τι του καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Πρέπει να έχει τις δυνατότητες του καταλάβει. Και για να δώσει να θερμανθεί η καρδία μας από τη χάρη του Θεού. Γιατί απλώς θα δει τον λόγο αυτό τον εκκλησιαστικό σαν ένα μύθιρο λόγο. Κακομοιρίστικο λόγο. Και θα νομίζει ότι η Εκκλησία φτιάχνει κακομοίριδες ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να χαρούν και να απολαύσουν τη ζωή τους. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Οι προϋποθέσεις να δούμε ως κύβαλο, ως σκουπίδια τα πράγματα του κόσμου είναι να γευτούμε προηγουμένως τη χάρη του Θεού. Την πνευματική είναι αυτήν αγαλίαση που συγκρινόμενη με τα δεδομένα αυτά του κόσμου να φαίνεται ως το πραγματικό γεγονός της ζωής μας. Και τι λέει με το Αβάς, και τα δάκρυα λέει της πνευματικής αγαλιάσεως θα σε συνοδεύουν είτε τρως, είτε πίνεις, είτε μελετάς, είτε προσεύχεσαι σαν καρπός του αγώνα της ψυχής. Μην προσπεράσουμε αυτή τη τελευταία κουβέντα του Αβά έτσι εύκολα. Τι δείχνει μέσα αυτά. Δηλαδή ρε γέροντα Αβά, βάζεις τον αγώνα της ψυχής με το φαγητό και με το πιωτό. Τη μελέτη, την προσευχή, το φαγητό και το πιωτό που βάζεις ένα και το αυτό. Ε ναι, γιατί αυτό είναι τελικά που λέγαμε το όλο. Όταν ο άνθρωπος σωθεί μέσα στην αγάπη του Θεού, γίνεται όλος και τα πράγματα όλα είναι όλα. Και τότε δεν υπάρχει αμαρτία. Και το φαγητό του είναι ευλογία, είναι παρουσία Θεού. Η ένδειξη της αμαρτίας μας είναι ότι χωρίζουμε τη ζωή μας, την κάνουμε κομμάτια, αυτό που είπαμε. Α, εδώ είναι τα πνευματικά, τώρα κάνουμε κήρυγμα, έτσι. Πήγαμε και στην εκκλησία και το βράδυ, δεν παντού είναι ο Χριστός. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η ταπεινή προσέγγιση, η ταπεινή προσευχή. Να γευτούμε την πνευματική αγαλίαση και τότε η ζωή μας αποκτήσει μια ενότητα. Θα είναι το όλο, θα είναι ο Χριστός. Και τότε θα είναι και στο πιωτό και στο φαγητό και στη διασκέδαση και στην άσκηση και η προσευχή θα είναι η παρουσία του Χριστού. Όπως έλεγαν έναν ασκητή που πέρασε κάποια μέτρα ασκήσεως μετά από πολύ αγώνα, του λέγανε τι άσκηση κάνεις. Κοιτάξτε, όταν θέλω να φάω, τρώω, όταν θέλω να κοιμηθώ, κοιμάμαι και όταν θέλω να δουλέψω, δουλεύω. Γιατί τι άσκηση κάνουμε κι εμείς. Αλλά αυτή την άσκηση την έκανε ο Γέροντας Εύα, γιατί προηγήθηκε η άσκηση ταπεινώσεως. Σύντριψε τον εγωισμό του. Και μετά σε όλα βλέπει την παρουσία του Θεού.
Και δεν καταλάβαινε γιατί να μην φάει όταν πεινούσε, αφού ήταν ο Χριστός το φαγητό του. Δεν καταλάβαινε γιατί να μην κοιμηθεί όταν ερχόταν ύπνος, γιατί κοιμόταν μαζί με τον Χριστό. Κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνεί. Είχε την αδιάλειπτη των προσευχήν. Εμείς όμως κομματιάσαμε τα πράγματα, γιατί δεν αποδεχτήκαμε τον Χριστό ως τον Θεό μας. Και έχουμε ως Θεό μας τον λογισμό μας, τον εαυτό μας, την αμαρτία μας ή την αρετή μας. Το σύστημα σκέψης που έχουμε και βαλτώσαμε και πάψαμε να είμαστε απαιτητικοί στη ζωή. Σου λέει κάποιο, έρχονται κοπέλες και σου λέει, πάτε, δεν υπάρχουν άντρες σήμερα. Δεν υπάρχουν άντρες κυνηγοί, ξενέρω τι είναι. Δεν έχουν όρεξη, ρε παιδί μου. Είναι θα τους κουνάς και τους τρυπάς και βγαίνει αίμα από την καρδιά, από το σώμα τους. Αυτό ισχύει στην πνευματική ζωή. Δεν κουνιέται τίποτα. Δεν είναι ο άνθρωπος απαιτητικός. Γιατί έπαψε να έχει αυτή την όρεξη ζωής. Και θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη αμαρτία αυτό το πράγμα είναι. Αυτή η χλιαρότητα, αυτή η αδράνεια του να μην απαιτούμε, να μην απαιτούμε την αλήθεια. Γιατί λέει όταν θερμαίνονται τα μέτα, αλλά έρχονται σε επαφή. Λοιπόν, πρέπει να θερμανθεί η καρδιά μας, την απέτηση του Θεού για να θέλουμε σε επαφή με τον Χριστό. Και λέει ο Αββάς στο τέλος, και εδώ θα καταλήξουμε γιατί πέρασε η ώρα, αυτή είναι η αμοιβή που δίνει ο Θεός στους εργάτες των εντολών του. Και σαν σκοπό της ζωής τους έβαλαν το συμφέρον της ψυχής τους. Λοιπόν, αυτό είναι συμφέρον της ψυχής μας. Κάποτε έγραφαν στα πανεπιστήμια για να αρχίσει ένα σύνθημα. Τα θέλουμε όλα και δεν δίνουμε τίποτα. Αυτό τα θέλουμε κι εμείς. Τα θέλουμε όλα και δεν δίνουμε τίποτα. Ή αν θέλετε, τα θέλουμε όλα και γι' αυτό τα δίνουμε όλα. Εάν τα θέλουμε όλα και είμαστε απαιτητικοί, θα είμαστε γεμάτοι από τον ένα, τον ατελείωτο, που λέει η Θεία Λειτουργία, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο εστιόμενος και μη δέποτε δαπανούμενος. Εφόσον τρώμε, ζητούμε το όλο, το απόλυτο, το Χριστό, ή αυτός όσο και αν τρώγεται δεν δαπανάται. Επομένως, τα θέλουμε όλα, θέλουμε αυτόν, και εφόσον τον τρώμε και δεν δαπανάται, έχουμε να δώσουμε και στους άλλους. Άρα τα θέλουμε όλα για να μπορούμε να τα δίνουμε όλα. Αυτό θεωρούμε πως είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Αυτή είναι η πρόταση του Αββά, όχι δική μου, γιατί εγώ δεν τη ζω. Θέλετε κάτι να πείτε? Κοιτάξτε, απαιτητικός γίνομαι πότε? Έχουμε, ας υποθέσουμε, ένας παντρεμένος άνθρωπος. Γιατί περιποθέσω, ας πούμε, δεν δόξα τον Θεό. Λοιπόν, οπότε, ένας άνθρωπος είναι παντρεμένος και έχει οργανώσει τη ζωή του με έναν άνθρωπο. Έχει τη δουλειά του, έχει χίλια και πράγματα. Λοιπόν, και αφού λέει τις αυτά, τώρα και τις βιωτικές μέρες και προχωράει η ζωή του. Απαιτητικός, τι σημαίνει? Να αγωνιστεί στη ζωή του. Θα βρει έναν τρόπο να είναι αποτελεσματικός, αλλά θα βρει και έναν τρόπο η βάση της ζωής του, η ζωή του να είναι οργανωμένη με βάση τον Χριστό. Και απαιτητικός είμαι όταν δεν είμαι καλά τώρα, τα βρήκαμε τη γυναίκα μου, είμαστε μια χαρά, τα παιδάκια μου πάνε καλά στο σχολείο και τα ύψη ιστορία. Είμαι απαιτητικός σημαίνει να δώσω την προοπτική του Χριστού σε όλα αυτά. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να είμαι απαιτητικός με τον εαυτό μου, να κάνω δουλειά με τον εαυτό μου. Να τηρώ τις εντολές του Χριστού, να τον ακολουθώ και να ζητώ το έλεος του. Το έλεος του σημαίνει τι? Δεν είναι μια μυρολατρεία, αλλά ξέρει αυτός πώς θα με λύσει. Και σίγουρα έλεος του είναι η σχέση μου μαζί του. Η σχέση μου μαζί του μπορεί να είναι η παρουσία του ή η απουσία του. Όπως ο εραστής έχει σχέση με το αγαπή, με τον ερωμένο ή την ερωμένη και με την απουσία, με τον λογισμό. Και πολλές φορές με την απουσία πιο πολύ φουντώνει ο άνθρωπος στην επιθυμία του ερωμένου. Όπως και με την επικοινωνία που μπορεί να έχει. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό μπορούμε να κοινωνούμε και να έχουμε σχέση. Είτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα άμεσα, είτε όχι. Απλώς το έλεος του ζητούμε. Και όταν ο άνθρωπος ζητεί το έλεος του, είναι ήδη σε επαφή και κοινωνία με τον Θεό. Και στο βαθμό που δίνει στη ζωή του την προοπτική του Θείου έλεος, στο βαθμό αυτό γίνεται απαιτητικός και στο βαθμό αυτό εκπληρώνονται και οι απαιτήσεις του. Λέει η
έρχονται σε επαφή πιο καλά. Δεν ξέρω ο Θεός τι κάνει και πως κρίνει τα πράγματα. Πάντως λέει κάπου ο Κύριος, όφιλες να είσαι κρύος ή ζεστός, γιατί τους χλιαρούς τους εμέσαι. Πάντως ο κρύος είναι σε καλύτερη θέση από το χλιαρό. Ένα το κρατούμε. Το δεύτερο είναι, ξέρουμε ο Θεός πως κρίνει τα πράγματα. Και το τρίτο είναι να απαιτούν, αλλά μας έδειξε τον τρόπο αβάς, την ταπείνωση. Αν δεν απαιτείς με ταπείνωση, αλλά απαιτείς με τον εαυτό σου, για τον εαυτό σου, σε μια διάθεση αποθέσεως του εαυτού σου, ασφαλώς δεν θα βρεις τον Θεό. Οπότε το θέμα είναι με τι λογισμό απαιτούμε. Και αν είναι τελικό, γιατί απαιτώ κι εγώ από τον εαυτό μου να είμαι τέλειος, για παράδειγμα. Αλλά δεν υπάρχει καθαρός νους, δεν υπάρχει σωματικός σκόπος, μελέτη και προσευχή, που είναι στοιχεία που δείχνουν ταπείνωση. Έτσι Κωστή. Εάν είναι καλός ο λογισμός του, τόσο τρόπο θα το δείξει ο Θεός. Λίγο. Είτε νομίζεις ότι σε αδικεί ο άλλος, είτε πραγματικά σε αδικεί, το πρόβλημα υπάρχει μέσα μας, μια αντίδραση. Λοιπόν, αυτή την αντίδραση μας λέει εμάς πώς θα αντιμετωπίσουμε. Με συγκατάβαση και λιγοσύνη. Εντάξει, μετά. Συνεχίζεις να κομμένεις και μετά. Κοίταξε, εάν όλο σε αδικεί, πραγματικά, έτσι, χρειάζεται κατά την πρόταση του Αβά, με προϋποθέσεις τη χάρη του Θεού, να ελεήσεις αυτό που σε αδικείς. Εάν νομίζεις ότι σε αδικούν, αδικείς εσύ ούτε στον εαυτό σου. Πρέπει να ελεήσεις τον εαυτό σου. Να μείνεις απαιτητικός από τον εαυτό σου και να στραφείς να μετανοήσεις τον Χριστό. Έτσι. Γιατί έχουμε ανάγκη και εμείς να ελεούμε τον εαυτό μας, με το να μην απογοητευόμαστε. Η ελεημοσύνη προς τον εαυτό μας είναι το να μην απογοητευόμαστε. Γιατί σκανδαλίζεται?
Αν σε φέρει καλό παιδί, έχεις, εσύ πρόβλημα ή αυτός. Όχι, ενώ τους κάνεις ένα αγώνα, κάνεις ένα πράγμα και γιατί εσένα ας το να κασκαδαλίζει την ευλογημένη και σε απαιδεύεσαι που τους κάνει το άλλο. Θα τον αναπαύσει το λογισμό του με το να μην ασχολείσαι με τον σκανδαλισμό του και κάπου θα το καταλάβει. Εσύ κάνει τη δουλειά σου έντοιμα όπως θέλει ο Θεός και ό,τι θέλει να σε φανταστεί ο άλλος. Πρόβλημά του. Εάν έχει λογισμό, άσε πλησιάσει να σε ρωτήσει. Μην τρώμε χρόνο με αυτά τα πράγματα, γιατί δεν τελειώνουμε ποτέ. Όχι τώρα χρόνο, χρόνο σου θέλεις, με το μυαλό μας εννοώ, να μην βασανιζόμαστε. Πολλές φορές αυτοί είναι τους καταλυσμένοι να παραμύθια. Είτε πρόβλημα δικό μας, είτε του άλλου. Και στο κάτω-κάτω, αν κάνουμε κάτι με ταπεινό λογισμό, θα τα φέρει τα πράγματα ο Θεός, με τέτοιο τρόπο θα αναπαυθεί τελικά και δεν θα σκανδαλιστεί. Να μην βιαζόμαστε, ο χρόνος θα δείχνει πάντα. Τελειώσαμε. Δικηγόρος είσαι. Θα χάσει τη δουλειά σου. Λοιπόν, όχι, δεν το παραμερίζεις, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στην ωριμότητα να δουν αυτό το δίκαιο. Και οπότε, εφόσον είμαστε σε κατάσταση πτώσεως, υπάρχει ο ανθρώπινος λόγος που αναγνωρίζει και ο λόγος του Θεού, για να μπορείς άνθρωπος να βρίσκεται σε κάποια δυνατότητα ισορροπίας στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Δεν είναι κατακριτέως, δεν απορρίπτεται, αλλά δεν είναι αυτό τελικά που θα αναπαύσει τον άνθρωπο. Δεν είμαστε όμως όλοι σε αυτή την ωριμότητα να δούμε τον πνευματικό νόμο. Οπότε είναι ένα σκαλοπατάκι κι αυτό, για να μπορέσει να μην γίνει ζούγκλα η ζωή μας. Εφόσον ο άνθρωπος δεν ακούει τον Θεό. Να ακούσει τον Θεό δεν υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, καλά που δεν ακούν οι άνθρωποι, θα έχετε και εσείς δουλειά. Αλλά ξέρετε, ακόμα και όλα αυτά δεν είναι πολύ στενά. Δηλαδή, ακόμα και ο τρόπος που θα μπεις μέσα στο αυτό το ανθρώπινο δίκαιο και θα δουλέψεις μέσα αυτό μπορεί να εκφράσει ένα ήθος και να δώσεις μηνύματα ελπίδας σε αυτό το ήθος. Δεν νομίζω τα πράγματα είναι μαυρό-άσπρα. Α, κακό το ένα, καλό το άλλο. Όλα αυτά μέσα τους πολλές φορές ή μάλλον πάντα έχουν τις προοπτικές και τις δυνατότητες παρουσίας Θεού και έμπνευση του. Είτε είσαι σε αυτόν τον λόγο, σε αυτόν τον όρο και σε αυτόν τον νόμο, είτε όχι. Τελειώσαμε. Καληνύχτα μας. Διευχών τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μελέσουν και σώσουν ημάς, αμήν. Την Πέμπτη προς Παρασκευή θα έχουμε αγρυπνία για όσους θέλουν. 9:30 με 12:30.